Σοβαρές ζημιές προκάλεσε στην περιοχή Δημητρά Βαρθολομιού η επέλαση ανεμοστρόβιλου που προκλήθηκε από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ανεμοστρόβιλο κόπηκαν δέντρα και κλαδιά με αποτέλεσμα να αποκλειστεί για κάποιες ώρες ένα κομμάτι του δρόμου. Καταστροφές σημειώθηκαν και σε καλλιέργειες αλλά και σε θερμοκήπια στην περιοχή. Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσαν η δυνατή άνεμοι χθες τα ξημερώματα και στην τοπική κοινότητα Στρουσίου του Δήμου Ανδραβίδας και Λίνης. Οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές στην πλατεία του χωριού, ξύλωσαν πατζούρια και πρόχειρες στέγες από σπίτια και παραπήγματα, ενώ έπεσε και μια πινακίδα που βρίσκεται στην είσοδο της κοινότητας. Αυτοψία στην πληγήσα από τον ανεμοστρόβιλο περιοχή της Δήμητρας πραγματοποίησε χθες το πρωί ο Δήμαρχος Πίνιου. Τυφώνας πέρασε περίπου η ώρα 4 τα ξημερώματα και βλέπετε την κατάσταση η οποία επικρατεί. Η ευκάλυπτη αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι τα δέντρα τα ψηλά και η ευκάλυπτη του δρόμου ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια των ανθρώπων που περνούν από τα σημεία αυτά και θα πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε και να το δούμε συλλογικά και στο θέμα του Δήμου. Έχουμε παρόμοια περίπτωση στο Παλαιοχώρι με πολλές ενέργειες, με πολλές πιέσεις προσπαθούμε να δούμε και εκεί την κατάσταση.